Κύσεις και να μην υπάρχουν πράγματα. Να μην χρειάζεται να δώσουν τη βοήθεια σε κάποιον. Γιατί δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει θάλασσα παντού, έχει και πάρα πολλούς κυμούς. Θα πούμε μετά γι' αυτό, Νίκο. Μάλιστα. Θα πούμε μετά γι' αυτό, αν έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε χρόνο, λοιπόν. Ξεκινάμε αυτές τις στιγμές. Αυτή τη στιγμή, κυρία Τσουγκάνη, τι κάνετε. Τις βοήθειες που δίνουν. Διαπίστωσα ότι δεν αναπνέει και έτσι φύσηξα 5 φορές, πώς φυσάμε σαν μπαλόνι, κλείνοντας τη μύτη. Μόλις έδωσα τις 5 εμφυσίσεις, τώρα θα ξεκινήσω τις συμπιέσεις. Συμπιέζω την καρδιά ώστε να στείλει αίμα στον εγκέφαλο. Το κάνουμε αρκετές φορές. 30 φορές. 30 φορές. Και έπειτα ξαναδίνω 2 εμφυσίσεις. Κλείνω μύτη, ανοίγω στόμα. Μάλιστα. Και έπειτα ξανά 30. 30 συμπιέσεις. Δύο εμφυσίσεις. Και μετά, αυτή είναι μια διαδικασία. Μετά η ίδια πρέπει να πάμε και σε γιατρό, έτσι. Πρέπει να πάμε και στο γιατρό μετά. Φυσικά. Αυτό θα το κάνουμε όσο χρειαστεί μέχρι να επανέλθει. Αν δεν επανέλθει, τότε περιμένω να έρθει το ασθενοφόρο. Συνεχίζω δηλαδή αυτή τη διαδικασία μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Το κεφάλι της κυρίας Γιαννιώτη τώρα πρέπει να είναι πλάγια, πρέπει να... Τι συμβουλεύετε. Όσο εγώ κάνω τις συμπιέσεις και τις εμφυσίσεις, ας είναι όπου να είναι. Απλά όταν φυσάω πρέπει να είναι ανοιχτός ο ραγωγός. Όταν φυσάω κλείνω μύτη, ανοίγω στόμα και εφαρμόζω τα χείλη μου στα χείλη της και φυσάω σαν μπαλόν. Είδα ότι την αρπάξατε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι. Αυτός είναι ο δεδειγμένος τρόπος να βγάλουμε κάποιον από τη θάλασσα, έτσι. Ναι, φυσικά πάμε πάντα στην πλάτη του, δεν πάμε μπροστά του. Και εγώ, αφού είμαι ναυαγωγός και έχω σωσίβιο, χρησιμοποίησα το σωσίβιο. Ωραία, αφού επανέλθει, την τοποθέτησε στο πλάι. Θα κάνω όρθιο νεκρό, αφού επανέλθει.